Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι γίνεται? Τι γίνεται το Άργο σήμερα? Δώσε μας την εικόνα. Είδαμε άσπρη μέρα, Χριστό. Κανονικά, ε. Ναι. Και νομίζω ότι στο Δήμο του Άργους, όπως τουλάχιστον λένε, μιλούσαμε και με τον κύριο Λίτσκα νωρίτερα, πρέπει να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Πιο χιονισμένα καλύτερα τα πράγματα, να το πούμε έτσι. Εμάς είναι λευκά όλα. Εμείς εδώ. Το μόνο μαύρο που υπάρχει είναι οι δρόμοι. Ναι, για να δούμε λοιπόν, για να δούμε. Το Άργος μέσα στο Άργος, τι γίνεται? Γιατί εμείς αυτή τη στιγμή στην πόλη είναι... ούτε οι σκεπές δεν έχουν. Οι δρόμοι είναι πετακά, εδώ έχουν οι σκεπές χιόνι. Οι δρόμοι είναι καθαροί βέβαια. Ναι, ναι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μέσα στην πόλη του Άργους. Λίγο περισσότερο χιόνι έχει από Αμουδάρα και πάνω μέχρι Άγιο Ηλία, που εκεί έχει αρκετούς κοχιονάκια. Ναι, ναι. Που χρειάζεται προσοχή πολύ. Και από την άλλη μεριά, από Λακώματα και προς τα πάνω προς Λάγκα, Βράχο και Καστανόφυτο, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Οι δρόμοι βέβαια είναι καθαροί. Έχουμε ρίξει αλάτι πριν το χιόνι. Πριν το στρώσει βασικά. Το ξεκίνησε να ρίχνει κοντά στις 5 η ώρα το χιόνι. 5 και 4 ξεκίνησε να χιονίζει, Χρήστο. Ναι, ναι. Οπότε, ποιο είναι το χωριό με το περισσότερο χιόνι αυτή τη στιγμή? Άγιος Ηλίας από τη μία μεριά, που έχει γύρω στους 7-8 πόντους. Μάλιστα. Και Λάγκα, Βράχος από την άλλη, που έχουν το ίδιο χιόνι και αυτοί. Μάλιστα. Δεν είναι, θα λέγαμε όμως, οι ποσότητες μπορεί να μας τρομάξουν από την άλλη, έτσι? Είναι ποσότητες, εντάξει, σε πολύ φυσιολογικά πλαίσια. Δεν μας τρομάζουν οι ποσότητες για την ώρα, Χρήστο. Για την πορεία της ημέρας, εσείς τι μηνύματα παίρνετε για την πορεία της ημέρας? Από το μεσημέρι και μετά, από τις 2 η ώρα περίπου, θα ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα. Θέλει πολύ προσοχή, θα είμαστε στους δρόμους, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον οδικό άξονα ανοιχτό. Και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Για να δούμε τώρα τι είναι και με τα σχολεία σήμερα. Πήρατε απόφαση στο Άργος, και εσείς στο Άργος όπως και η Καστοριά, να κλείσετε σχολεία. Η απόφαση αυτή ήρθε πρωί, και η δική σας απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, το πρωί. Και αυτό δημιούργησε κάποια θέματα, όπως και εδώ στην Καστοριά, με γονείς που ή δεν είχαν ενημερωθεί ή ήταν στον δρόμο. Λογικό το ακούω. Ναι. Έχουν ένα δίκιο οι άνθρωποι. Γιατί το μάθανε τελευταία στιγμή, αλλά δεν θέλαμε να το ρισκάρουμε να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, να έχει χιόνι, να γλιστρήσουν, να πέσουν τα λεωφορεία, να δυσκολευτούν, να μην. Ναι, γιατί εκεί η ευθύνη μετά μετατοπίζεται σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Δηλαδή εκεί μετά. Ζητούνται ευθύνες από τους δημάρχους. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια τέτοια τόσο μεγάλη ευθύνη. Έχουν γίνει λίγο μπέρδεμα τα πράγματα. Να το ξέρει λίγο ο κόσμος αυτό, ότι ο καθένας από εκεί και μετά παίρνει διάφορα ρίσκα και μπορεί να τρέχει και για μια ζωή, αν κάτι Θεός φυλάξει συμβεί. Όχι, Χρήστο, δεν θα πάρουμε κανένα ρίσκο για τα παιδιά μας. Όχι, όχι. Ναι. Δεν θα το ρισκάρουμε. Δεν θα παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν ταλαιπωρία. Μια μέρα παραπάνω στο σπίτι. Είναι να κάτσουν και στο σπίτι. Πρώτα απ' όλα υγεία. Αλλά να κάνουν και την τηλεκπαίδευση από το σπίτι, αλλά υπάρχουν και οικογένειες που δουλεύουν και εκεί. Αν δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά, εκεί δημιουργούνται τα περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή εκεί χάνονται και μεροκάματα. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δυσκολά δεν έχει κάποιος καλή ώρα, όπως έχω εγώ τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Ακριβώς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Είναι δύσκολο για αυτούς, δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, χάνουν τα μεροκάματά τους. Όπως και να έχει, είναι δύσκολα. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει Χριστό. Κάποια κτηνοτροφική μονάδα που σας ζήτησε βοήθεια, κάτι ιδιαίτερο? Όχι, όχι, για την ώρα δεν έχουμε προβλήματα πουθενά, δεν μας ζητήθηκε κάπου να επέμβουμε. Θα ήθελα και εγώ να δώσω κάποια τηλέφωνα του Δήμου που θα μπορούσαν για να ζητήσουν όσοι Άργους, έχουν πρόβλημα. Ναι. Το ένα τηλέφωνο είναι το 2467044118, που είναι στο αμαξοστάσιο. 44118, τα σημειώνουμε, ναι, και εμείς ό,τι χρειαστείτε. Πολύ καλά κάνετε. Ωραία. Και ένα δεύτερο τηλέφωνο είναι το 24673, ναι, 51301. Αυτό είναι στο Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο, ωραία. Μπορούν να επικοινωνήσουν όποια στιγμή θέλουν. Αυτά τα τηλέφωνα θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο.
Λογικά για εκεί το έχουμε. Για, έτσι κειμενικά αυτό σκεφτόμαστε να κάνουμε. Ανάλογα με το καιρό. Αν σταματήσει χιονόπτωση, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα. Εντάξει, εννοείται. Αν όμως χιονίζει, θα μπορούσα βέβαια να πω και εγώ τον αριθμό μου στον αέρα. Ναι. Το τηλέφωνο μου δεν κλείνει ποτέ. Mm-hmm. Το κινητό εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Το κινητό μου, ναι. Δεν κλείνει ποτέ. Μπορούν να απευθυνθούν σε μένα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ας το δώσουμε λοιπόν, αν δεν έχει αντίρρηση. 6932. Ναι. 75-43-63. Μπορούν να με καλέσουν όποτε χρειαστεί, για ό,τι χρειαστεί. Μάλιστα. Η αποκοσμητή στα χωριά πώς γίνεται τώρα, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό. Σκουπίδια, στάχτες, με το χιόνι γίνεται κανονικά? Χρήστο, ευτυχώς στα χωριά του Δήμου τα μεγάλα δεν έχουν χιόνι, οπότε θα γίνει κανονικά. Ναι. Τα χωριά που έχουν χιόνι πολύ προνοήσαμε χτες και τα είχαμε πάρει, οπότε δεν έχουμε θέμα, δεν πρόκειται να γεμίσουν κάδι. Ναι. Οπότε είμαστε καλυμμένοι και σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει αλάτι άφθονο στο αμαξοστάσιο του Δήμου για οποιοδήποτε θέλει, σε τσουβαλάκια. Άρα λοιπόν και από το αμαξοστάσιο του Δήμου, όπως και εδώ από την Καστοριά, ο καθένας μπορεί να πηγαίνει να παίρνει αλάτι για τις ατομικές του ανάγκες. Έχουμε πάει βέβαια και στα χωριά σε όλους τους προέδρους εδώ και μέρες αλάτι. Οπότε μπορούν και από εκεί να απευθυνθούν στους προέδρους των κοινοτήτων και να εφοδιαστούν αλάτι όπου χρειάζεται. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν όλα καλά και για το Δήμο του Άργους. Η ανακοίνωση, αυτό ρωτάνε εδώ τώρα, το ρωτάνε και για την Καστοριά βέβαια, όχι μόνο για το Άργος. Αν σήμερα θα βγει έγκαιρα η ανακοίνωση για τα σχολεία αύριο. Τώρα το έγκαιρα φαντάζομαι εννοούμε μεσημέρι, απογευματάκι, εν πάση περιπτώσει σήμερα. Μέχρι το απόγευμα πιστεύω να το ξέρουμε αυτό, γιατί θα το καταλάβουμε από τα καιρικά φαινόμενα. Αν δεν τα δούνε, λογικά θα είναι κλειστά και αύριο. Λογικά. Άρχισε το χιόνι που λέει οι μετεωρολόγοι, δεν θα μπορέσουν να βγει από το σχολείο. Μάλιστα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.